Πάμε να δούμε καρκίνους. Εδώ πέρα η Αφροδίτη θα μπει για εσά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει με την καριέρα. Φαίνεται λοιπόν ότι από εδώ και κάτω και μέχρι τι αρχέ Μαρτίου που θα παραμείνει στο ζώδιο αυτό. το κομμάτι της καριέρας θα σας απασχολήσει περισσότερο. Είναι εκεί που θέλετε να κάνετε κάποια βήματα ίσως για να δείξετε τι αξίζετε, για να σας προσέξουν αυτοί που είναι πάνω από εσά στην ιεραρχία. Α, είναι μία περίοδος γενικά να λουστράρετε με κάποιο τρόπο ε, τη δουλειά που κάνετε, αυτό που φαίνεται προς τα έξω, να το προωθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Από εκεί και έπειτα δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο ερωτική Αφροδίτη για το δικό σας ζώδιο, εκτό εκτός πια αν εδώ πέρα ο έρωτας και η δουλειά μπορεί να μπερδεύονται με ένα γλυκό τρόπο. Συμβαίνουν και αυτά τα σενάρια σε αυτή τη ζωή.